Η Άγκα, όπως σας είπα, στις 300 χώρες και 35.000 μέλη. Το μέλημά της είναι για να ενώσει όλους τους εστιατόρες και να ανταλλάξουν τις ιδέες τους. Εμείς έχουμε ένα πάρα πολύ καλό, έχουμε το ελαιόλαδο. Πολλές χώρες δεν το έχουμε κάνει, το αγοράζουμε. Μπορούμε να κάνουμε το ελαιόλαδο πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε καλό κρασί, έχουμε τις ελιές μας. Έχουμε τόσα πολλά πράγματα που μπορούμε εμείς να τους δώσουμε και όχι εκείνοι να φέρουν κάτι σε εμάς. Και αυτό, γι' αυτό που είμαστε πάρα πολύ περήφανοι είναι αυτή η οργάνωση εδώ. Είναι σαν τους γιατροχώρες σήμερα. Δηλαδή, όπου μας χρειαστούν, τρέχουμε για να βοηθήσουν. Αυτό λέγεται καιροκομείο, λέγεται νοσοκομείο, λέγεται σεισμός, λέγεται οτιδήποτε. Τρέχουμε. Πρόσφατα, η ίδια οργάνωση, η οργάνωση το ξέρει καλύτερα, στα αρχεία που σκοτώθηκαν τόσοι πολλοί άνθρωποι στην Τουρκία, πήγε μια ομάδα και μαγείρεψε και αρκετές μέρες εκεί για να φάει κόσμο. Και στην Κεφαλονιά, Μυρδρός, με σεισμούς, ήμασταν εκεί. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ αν θα μπορέσουμε να πάμε. Όποιος μπορεί να πάει από την ομάδα μας θα πάει. Αν δεν μπορώ εγώ, μπορεί να πάει κάποιος άλλος, να πάρει και δύο βοηθούς και να πάει να μαγειρέψει. Για μένα αυτό είναι και η καλύτερη λες και αυτή τη στιγμή που υπάρχει όλα τα άλλα, δεν νομίζω ότι... Για όλο αυτό, για όλες αυτές τις οργανώσεις, αυτό που κάναμε ήταν να δημιουργήσουμε μια ομάδα γαστρονομίας που να μπορεί να πηγαίνει σε όλα τα κράτη που μας χρειάζονται ή σε κάποιους διαγωνισμούς ή κάπου να προωθήσουμε τα τοπικά μας προϊόντα ή να τους περάσουμε την Ελλάδα κάπου. Δημιουργήσαμε αυτή την ομάδα που πρόσφατα από 3 μέχρι 5 Μαΐου ήταν στην Ατάλεια μαζί μου. Μπράβο στα παιδιά γιατί πήραμε ένα πάρα πολύ ωραίο βραβείο και το χρωστάμε σε ένα πιάτο που φτιάξαμε από τη δωδεκανησιακή κουζίνα. Αυτό είναι το βραβείο που μας δώσανε. Δεν ήταν όμως το βραβείο που πήραμε, ήταν ότι περάσαμε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που ήταν από όλες τις χώρες του κόσμου ότι εδώ είμαστε κι εμείς, είμαστε η Ελλάδα. Μπορεί να έχουμε προβλήματα, αλλά είμαστε εδώ σε οτιδήποτε είναι κατσαρόλα. Γιατί για μένα η κατσαρόλα δεν έχει σύνορα. Μπορεί να πάει να μαγειρεύσει οπουδήποτε, κι αν το φαγητό είναι νόστιμο, μπορεί να περάσει πάρα πολλά.